Καλησπέρα σε όλους. Θέλω πρώτα απ' όλα να πω δύο-τρεις πινελιές, θα τις έλεγα, ερωτήσεις που εύχομαι να απαντηθούν. Τι ακριβώς έχετε προγραμματίσει, κύριε Δήμαρχε, όσον αφορά τις επιχορηγήσεις, βοήθειες, όπως θέλετε να πέστε, των Συλλόγων Περιπροστασίας Λουτρακίου και Αγίου Θεοδόρου. Γι' αυτό δεν είναι, είναι επίκαιρο, γιατί μόλις προχτές έγινε μία εκδήλωση στο χαπί των Αγίων Θεοδόρων, πάρα πολύ επιτυχημένη, και συγχαρητήρια για αυτούς οι οποίοι δίνουν αυτά που πρέπει, ανταμείβοντας κατά κάποιο τρόπο τις προσπάθειες των μελών των Συλλόγων της Πυροπροστασίας, οι οποίοι γνωρίζουν και το έχουν πει πάλι στο παρελθόν, ότι χωρίς χρήμα, χωρίς επιδοτήσεις, δεν μπορούν να κάνουν αυτά τα οποία μέχρι τώρα κάνουν. Ήδη πληρώνω τους έφτους. Αυτή είναι η πρώτη ερώτηση. Δεύτερο, είναι μία έκκληση να αναλάβετε προσωπικά να μπει νερό στο κήπεδο του Ολυμπιακού. Δεν είναι δυνατόν να διασύρετε, γιατί δεν είχαν αυτό το σκοπό αυτοί που το έκανα. Εγώ απλά είδα μία τηλεοπτική εκπομπή, την οποία πληροφορήθηκα ότι από καιρό τώρα το γήπεδο του Ολυμπιακού Τραγιού, και μιλάμε για το παλιό γήπεδο, δεν έχει νερό. Με όσα επακόλουθα αναφέρθηκα στην εκπομπή την τηλεοπτική. Πρέπει να το δείτε προσωπικά για να τελειώσει και να μην γίνεται θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Πρέπει επίσης να πω ότι από όσο γνωρίζετε κι εσείς, 11 Φεβρουαρίου έληξε το Φεστιβάλ Κινηματογράφου. 11 Φεβρουαρίου. Δηλαδή 20 μέρες πριν. Το πανό όμως το οποίο. Τι είπα. Οκτωβρίου. Συγγνώμη. Το πανό όμως βρίσκεται εκεί ακόμα κρεμασμένο. Και νομίζω ότι θα πρέπει να το κατεβάσετε πλέον. 20 μέρες μετά δεν έχει να προσφέρει κάτι. Επειδή όμως σας αρέσει να τα έχετε εκεί και να τα βλέπετε, αυτή την κουρελαρία όπως την έχω πει, θέλω να κάνω και μια πρόταση. Τις ημέρες της 28 Οκτωβρίου, μην τις κατεβάσετε, αφήστε τις εκεί μέχρι τις 5 Μαρτίου. Γιατί άλλωστε να μπαίνουμε σε κόπο. Και πάει λέγοντας, μπορείτε και έχετε και μονίμως εκεί. Ας πούμε όμως λιγάκι τα πιο σοβαρά. Έχω πει επανειλημμένως, κύριε Δημαρχέ, ότι το καλοκαίρι του 10 που ζητούσατε την ψήφο των δημοτών μας, γνωρίζετε πάρα πολύ καλά το τι παραλαμβάνατε. Γνωρίζετε την κατάσταση η οποία βρισκόταν η Λουτράκη ΑΕ. Απ' αρχής σας ζητήσαμε να κάνετε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου και δυνατή αύξηση μετοχικού κεφαλαίου. Εσείς για όποιους λόγους δικούς σας δεν το κάνατε. Προτιμήσατε να ασχοληθείτε με αυτούς τους απίθανους τύπους που είχατε σαν αντιπροέδρος, να ασχοληθείτε με την υπόθεση όπως με το ονομάστηκε Τσοβόλα, για να μπορέσετε όπως σας πείσατε να μας έχετε όμοιρους για τις επόμενες δημοτικές εκλογές, εμένα, τον Κιόνι και όσους άλλους εμπλέκοντο ή θα τολμούσαν να βγουν μπροστά στο ξέφωτο για να διεκδικήσουν την ψήφο του λαού. Προτιμήσατε αυτό. Επειδή ακούγεται και ακούγεται πάρα πολύ δυνατά ότι επιχειρείται συμβιβασμός για αυτή την ιστορία, ανεξάρτητα από τη δικιά μου θέση, σας λέω ότι δεν μπορεί να υπάρξει συμβιβασμός. Ή διεκδικείτε και θα διεκδικείτε όλα, ή πάτε για παράβαση καθήκοντος. Γιατί δεν διεκδικείτε. Εγκλωβιστήκατε μόνο σας σε αυτή την πλεκτάνη, σε αυτή την ιστορία, εγκλωβιστήκατε, ψηφίσατε στο Διοικητικό Συμβούλιο τότε, αυτοί που ψηφίσατε, ότι πρέπει δικαστικά να διεκδικήσετε τα χρήματα τα οποία απορρέουν από την μηνυτήριο αναφορά και την αγωγή του κυρίου Βαλοδήμου, και την οποία σύμφωνα με αυτά που ακούσαμε και η γνωμοδότηση της Τσοβόλα είναι σύμφωνη ή περίπου σύμφωνη. Και τώρα δεν ξέρω αν αυτό που λέγεται ο συμβιβασμός είναι αληθινός, αν επιχειρείται όντως συμβιβασμός ή όχι. Δεν έχετε να κάνετε πίσω, ούτε συμβιβασμός υπάρχει, ούτε για ένα ευρώ. Τα θέλουμε όλα. Γιατί αν δεν τα πάρετε όλα και αφήσετε ένα ευρώ πίσω, θα σας οδηγήσουμε εμείς και το έχω ξαναπεί. Εσείς μπήκατε στην παγίδα, εσείς μπήκατε στη φάκα και θα το υποστείτε. Εσείς όμως, αντί να κάνετε αυτό και να κοιτάξετε
τα θέματα, το πώς θα σώσετε την Δράγκα θα έψουν, που ένα εκατομμύριο φορές το έχουμε πει εδώ, εσείς κοιτάγατε να πάρετε την Προεδρία της Κοινοπραξίας και να κάνετε αυτά που κάνατε, χωρίς να βλέπετε τα χάλια τη Δράγκα θα έψουν, η οποία σώθηκε μία φορά και πιστεύετε ότι τελείωσε. Και από τότε καρκινοβαθεί. Πεθαίνει μέρα με τη μέρα. Έτσι λοιπόν, εμείς τι κάνουμε. Οι τρεις επικεφαλείς των συνδυασμών που είναι στην αντιπολίτευση, όπως ο νόμος ορίζει, υπογράψαμε μία αίτηση και σας καλούμε να κάνετε διοικητικό συμβούλιο στην εταιρεία, γιατί 2,5 μήνες δεν είχατε κάνει. Παρά τον νόμο. Ο νόμος για τις ανώνυμες εταιρείες είναι σαφής. Κάθε μήνα έχει συμβούλιο. Μετά από 2,5 μήνες λοιπόν, σας καλούμε με τις υπογραφές μας να κάνετε συμβούλιο και εσείς αδιαφορείτε. Περνάνε οι 8 μέρες, οι 7 μέρες που ο νόμος ορίζει και την 8η ημέρα προσκαλούμε εμείς πλέον το συμβούλιο. Όπως ο νόμος ορίζει. Και αυτά έγιναν την πρώτη φορά στις 15 του μηνός που σας καλούμε να κάνετε συμβούλιο και αφού πέρασαν αυτές οι ημερομηνίες ερχόμαστε στις 23 Οκτωβρίου και διανέμουμε εμείς πλέον πρόσκληση για συνεδρίες. Γιατί 26 Οκτωβρίου στις ώρα 3 το μεσημέρι. Εσείς δεν ξέρω τι ακριβώς σημαίνει και την παραμονή, 2 μέρες μάλλον νωρίτερα, μας στέλνετε μια επιστολή η οποία είναι τόσο προκλητική και γι' αυτό ανέβηκα στο βήμα για να τη διαβάσω. Λαμβάνω λοιπόν εγώ τουλάχιστον μια επιστολή, φαντάζομαι και οι άλλοι συνάδελφοι που προσυπέγραψαν, χωρίς αριθμό πρωτοκόλλου, χωρίς υπογραφή, η οποία λέει: θεμελιώδης προϋπόθεση για να συζητηθεί οποιοδήποτε θέμα στο ΔΣ της εταιρείας είναι να έχει οριμάσει η αντιμετώπιση του και να έχει ευρεθεί ο τρόπος της επίλυσης του, ώστε να ληφθεί συγκεκριμένη απόφαση επί αυτού. Αυτό μας το λέτε 2 μέρες πριν γίνει η συνεδρίαση. Τρέξατε και βιαστήκατε με το να ζητήσετε από τις 15 Οκτωβρίου τη σύγκληση του ΔΣ, ενώ ακόμη εκκρεμούσε η επεξεργασία των θεμάτων και ενώ υπήρχαν και άλλα σοβαρά θέματα προς συζήτηση. Δηλαδή τα ακούμε και από πάνω, γιατί μετά από 2,5 μήνες μας λέτε ότι τρέξατε ενώ εκκρεμούσε η επεξεργασία των θεμάτων και λίγο πιο πάνω όπως είπα και επαναλαμβάνω, δεν είχε οριμάσει η αντιμετώπιση του και να ευρεθεί ο τρόπος της επίλυσής του. Αγαπητοί συνάδελφοι, αυτά όλα εξυπακούν ότι στην αυριανή συνεδρίαση που ο κύριος πρόεδρος της εταιρείας και δήμαρχος όρισε με την ίδια θεματολογία θα έχουν επιλυθεί. Και αύριο θα έχουμε επιλύσει το πρόβλημα λοιπόν το τι θα γίνουν, σε τι φάση θα βρίσκεται από μεθαύριο και μετά η εταιρεία, η οποία είναι στον παρόδο. Πρέπει να πούμε, κύριε Δήμαρχε, γιατί μου δώσατε τα στοιχεία και πρέπει το σώμα να το γνωρίσει, ότι σήμερα, χθες μάλλον, στο ταμείο της είχε 5.084 ευρώ. Και κατηγορήστε μου ότι το λέω δημόσια. Είχε 3.584,11 στο ταμείο, στις τράπεζες, και 1.500 στο ταμείο εκεί. Αυτή είναι η εταιρεία και οι δυνατότητες της. Με οφειλές 4.344.693,68 ευρώ. Αυτή είναι η κατάσταση της Λουτράκη ΑΕ, η οποία έχει πεθάνει, αλλά δεν ξέρω ποιος θα θέλει να το αναγνωρίσει. Αύριο μας καλείτε σε ένα συμβούλιο για να μας δώσετε λύσεις για όλα αυτά τα θέματα. Λύσεις τις οποίες τις βρήκατε 2 μέρες πριν γίνει το δικό μας συμβούλιο, για το οποίο δεν ήρθατε, για το οποίο ο υπάλληλος εταιρείας κύριος Κολομόδης δεν παρέστη, εδώ έχει κληθεί, και δεν παρέστη και το άτομο του κύριος που έρχεται για τα απομονητοφωνημένα πρακτικά. Αυτό σημαίνει ότι είχατε προδιαγράψει την απουσία και των υπολείπων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Πλειοψηφίας και άρα ήταν μια ηλυμένη απόφαση ότι δεν πρόκειται να παραστείτε. Αυτό τι σημαίνει για την άποψη τη δικιά μου,
ότι έχουν τις ίδιες ευθύνες και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τα οποία δεν παρέστησαν, αλλά και τα μέλη της πλειοψηφίας του Δημοτικού Συμβουλίου, και πρέπει να το λέμε με το όνομά τους πλέον, οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για τη 2 χρόνια τώρα, δεν σας έχουν πείσει ότι εδώ κάτι συμβαίνει. Ότι εδώ πηγαίνουμε στραβά και δεν είναι ο γυαλός στραβός. Με την έννοια αυτή, περιμένω αύριο να δω τις λύσεις, να σας ευχαριστήσω μια φορά ακόμα που αποδεικνύετε τη μεγάλη δημοκρατικότητά σας, τη διαφάνεια και την πίστη στους θεσμούς, και να σας πω και κάτι άλλο, επειδή στην αίτηση που είχα κάνει και αναφέρω ότι εν ώψη της κρισιμότητας Συμβουλίου της Παρασκευής 26 Οκτωβρίου, γιατί πιστέψαμε ότι θα αρχόσαστε, παρακαλώ όπως μας επιδοθεί ως έχοντας ένομο συμφέρον, σχετική εισήγηση του Νομικού Συμβούλου της Εταιρείας για παροχή σε εμάς ή μη των αυτομαγνητοφωνημένων πρακτικών της εν λόγω συνεδρίας. Αυτό το θέμα πρέπει να το τελειώσετε, κύριε Πρόεδρε της Εταιρείας. Είναι απίστευτα αυτά που συμβαίνουν σε αυτή την διετή μέχρι τώρα θητεία σας, να μην μπορούμε εμείς οι ομιλούντες, τα μέλη των διοικητικών συμβουλίων, να παίρνουμε πρακτικά για αυτά τα οποία έχουμε πει εμείς. Είστε απίστευτοι πλέον, για να μην πω ότι είστε θλιβεροί. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Παύλου.